Καλή σας ημέρα από το Βόλο, από το Ράδιο 1. Καλή χρονιά, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές σας. Με υγεία καλά και δύναμη. Να είστε καλά, μακάρι. Να είμαστε όλοι γεροί και τα παιδάκια μας βεβαίως. Τα οποία με ποιες συνθήκες τελικά φαίνεται πως πηγαίνουν στο σχολείο και ποιο είναι και το πλαίσιο των δικών σας ενστάσεων ως γονείς? Νομίζω ότι σχετικά τα βάλατε έτσι όπως τα σκεφτόμαστε κι εμείς και αγωνιούμε. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους γονείς. Και μεγάλη ανησυχία στους γονείς υπάρχει σε συνδυασμό και με την υποστελέχωση όλων των νοσοκομείων συνολικά στη χώρα, με αναμονές πολύ μεγάλη διάρκεια στις παιδιατρικές κλινικές και όχι μόνο, συνολικά σε όλα τα νοσοκομεία. Φάνηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση αναλώθηκε στις πιο ανέξοδες λύσεις για να ανοίξουν για άλλη μια φορά τα σχολεία, πετώντας για άλλη μια φορά τον μπαλάκι σε εμάς τους γονείς ή αλλιώς με όρους ποδοσφαίρου την μπάλα στην εξέδρα, με ουσιαστικά μοναδικό κύριο μέτρο και γνώμονα την ατομική ευθύνη, με συστάσεις δηλαδή ανοιχτά παραθύρων στα σχολεία και αποφυγή συνωστισμού, όταν ξέρουμε ότι θα υπάρχει και νέο κύμα κακοκαιρίας, αλλά συνολικότερα όταν δεν έχουν επαφθεί τα ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μας, έτσι όπως τα λέγαμε χρόνια, σε σχέση και με την δωρεάν χορήγηση, δωρεάν COVID test για όλους τους μαθητές. Αλλά το πιο κύριο και πιο βασικό είναι αυτό που είπατε πριν. Η στελέχωση όλων των νοσοκομειακών μονάδων με απαραίτητο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές. Και έτσι όπως είπατε δεν είναι μόνο COVID, έχουμε γαστριτερίτιδες, έχουμε ιώσεις γιωτανιένα, μια σειρά από ιώσεις που έχουν προκύψει. Συν το βασικό που βάζουμε εμείς σαν οργανώσεις γονέων, την αρέωση των μαθητών ένα τμήμα. 15 μαθητές ένα τάξη. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασικό. Έχει να κάνει με την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών μας, που πολύ καλύτερα γίνεται μάθημα, μάλλον ουσιαστικά γίνεται μάθημα και η σωστή εκπαιδευτική διαδικασία με 15 μαθητές ένα τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όχι με 27 που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν θεσμοθετήσει και φυσικά για να καλύψει και τις ανάγκες σε σχέση με τα αυξημένα θέματα υγείας. Επίσης, η αγωνία που έρχεται σε σχέση με τους γονείς έχει να κάνει και με τις απουσίες, να μην προσμετρούνται καμία απουσία με COVID ή κάποια άλλη ασθένεια στους μαθητές, αλλά πολύ περισσότερο και με τις άδειες. Γιατί ξέρετε, οι μαθητές στα νήπια και στα δημοτικά δεν μπορούν να μείνουν μόνοι του σπίτι. Βέβαια. Αν υπάρχει γαστρεντερίτιδα, δηλαδή μπορεί να διακέσει 5, 6, 7 ημέρες εκτός σχολικής κοινότητας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό. Να δοθεί η απαραίτητη άδεια χωρίς να μετρηθεί στην κανονική άδεια του εργαζόμενου γονιού που την έχει για να ψυχεί με το παιδί του και όχι για να καλύψει άλλη ανάγκη, ώστε να ολοκληρωθεί όλη και η οικογενειακή ζωή έτσι όπως θέλουμε. Άρα υπάρχουν βασικά πράγματα τα οποία δεν έχει ληφθεί για αυτά μέρη. Τώρα αυτό που μου λέτε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και το βλέπω και ως αγωνία από πολλούς γονείς που και σε εμάς εδώ τηλεφωνούν και λένε το εύλογο παράπονό τους, γιατί ότι ναι μεν εντάξει δεν θα γίνουν μαθήματα από τη μια ή από την άλλη, θα πάνε τα παιδιά τους, από πώς όμως μπορούν λέει να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι αφού δεν υπάρχει άνθρωπος επί της ουσίας από την μία και από την άλλη δεν υπάρχει πλέον και η μέρινα που μπορούσε να υπάρχει για τα ίδια τα παιδιά που έστω μιας λίγο μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορέσουν να προχωρήσουν και τα μαθήματά τους ταυτόχρονα. Είναι όλο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε ότι το κύριο σοβαρό έτοιμά μας που πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα θα έλυνε το πιο βασικό ζήτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αρέωση των μαθητών ανά τμήμα. Αυτό πραγματικά θα ξεμπλόκαρε κάθε ένα πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Θα βελτίωνε πάρα πολύ την ίδια κατάσταση. Γι' αυτό είναι και το κύριο αίτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν οργανός γονέων. Βέβαια.
Τώρα κατά τα άλλα τα προβλήματα γενικότερα μάλλον δεν έχουν λυθεί, φαντάζομαι, έτσι, ούτε κατά τόπους σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που προβάλλουν οι ενώσεις, ούτε και αυτά που διεκδικείται γενικότερα πέρα από αυτά που είπαμε σαν συνομοσπονδία. Πραγματικά τα ζητήματα της σχολικής στέγης, τα ζητήματα για την ασφάλεια των σχολείων των παιδιών μας σε όλη τη χώρα, εκτός δηλαδή από το 15 Μαρτίου να τάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα προτάσουμε. Το ζήτημα της αντισημικής θωράκησης βλέπουμε ότι κάθε μήνα είναι επίκαιρο. Βέβαια. Είδαμε και τον σεισμό στην Ιαπωνία. Βέβαια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο τα ζητήματα του σχολείου, της σχολικής στέγης είναι βασικά και κύρια για μας, γιατί είναι ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά μας. Έτσι ακριβώς. Σε συνδυασμό φυσικά και με τα εκπαιδευτικά κενά που ακόμα υπάρχουν. Υπάρχουν, σας λέω, τα σχολεία που ακόμα έχουν κενά σε κατευθύνσεις, σε σοβαρά μαθήματα που ακόμα εκκρεμούν. Που θα περίμενε κανείς, θα περίμενε του βοηθητικού τώρα προσωπικού. Καθαριότητα που συνδυάζεται φυσικά με, με τα θέματα ιώσεων, βοηθητικό προσωπικό στην καθαριότητα, το θέμα της τραπεζοκομείας δεν το έχει αγγίξει καθόλου καμία κυβέρνηση με θεσμοθέτηση τραπεζοκόμου σε κάθε σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά μας, ειδικά και με το νηπιαγωγείο και με τη δίχρονη, ειδικά όταν τα παιδιά μένουν μέχρι 4-5 ώρες το ολοήμερο, να μην υπάρχει μια θέση του τραπεζοκόμου για να μπορούν τα παιδιά μας να φάνε με όρους υγιεινής το 2024. Βέβαια, βέβαια. Άρα μένουν πολλά ακόμη για να πούμε ότι έχει εξυγχρονιστεί το σχολείο στην χώρα μας και που αγγίζει ενδεχομένως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, γιατί τα παραδείγματα παίρνουν συνήθως. Δεν θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς το συγκρίνουμε τις ανάγκες που έχουμε σήμερα σαν γονείς και σαν μαθητές. Με αυτό το κριτήριο χρειάζεται και εμείς να το κρίνουμε, και αυτή τη στιγμή οι ανάγκες μας είναι πάρα πολλές και δεν έχει καλυφθεί ουσιαστικά καμία. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή το να υπάρχει ζεστό φαγητό το 2024 σε ένα νήπιο, σε ένα δημοτικό, δεν είναι πολυτέλεια. Ναι. Και να μην αναγκάζονται βέβαια οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, οι καθαρίστριες, οι καθαριστές να κάνουν αυτή τη δουλειά πολλές φορές. Υπάρχει αυτό και να κάνει και με τα ζητήματα υγιεινή. Βέβαια. Ο τραπεζοκόμος έχει συγκεκριμένη θέση και μπορεί ωστά και σωστά να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στη σχολική τάξη στο παιδί μας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθούν και σε αυτό το κάλεσμα της ΑΣΜΕ. Κύριε Βαλαβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι να πούμε, κλείνοντας, ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν μας έχει δεχτεί σαν ΑΣΜΕ, αλλά και σαν ομοσπονδία εδώ στην Αττική που είμαστε. Δεν έχει κάνει συνάντηση μαζί μας, ενώ έχουμε κάνει επανειλημμένα αιτήματα. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή και από αυτό το βήμα που μας δίνεται και σας ευχαριστούμε τη δυνατότητα, θέλουμε να το καταγγείλουμε. Βεβαίως, και πολύ καλά κάνετε. Λόγος δεν υπάρχει, φαντάζομαι. Αντίλογος ενός ότι έχει να κάνει με το μη προγραμματισμό. Μα κάτι να υπήρχε, όπως τον λέγαμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Υπομονή και επιμονή, πάντως. Επιμονή και καλή δύναμη σε όλους τους γονιούς, στα παιδιά. Καλή δύναμη στα παιδιά που θα δώσουν σε δύσκολες συνθήκες για άλλη μια φορά εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Βεβαίως. Δύναμη στους γονείς. Και επειδή είναι και επίκαιρο, θέλω να κλείσω με το αυτή τη στιγμή πρέπει και οι οργανώσεις γονέων να πάρουμε θέση για το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μπροστά σε ένα άλλη μια φορά έκτρωμα νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για την αναβάθμιση, να παλέψουμε για την αναβάθμιση της προβάθμιας εκπαίδευσης δημόσια και δωρεάν για να καλύψει όλους τους φοιτητές σε όλη τη χώρα. Χωρίς κανένα φραγμό. Μακάρι να σε ακούσετε. Κύριε Βαλαβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σας.